Θα συζητήσουμε με έναν εξαιρετικό πολιτικό επιστήμονα και πρόεδρο του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών, τον κύριο Ραφαήλ Καλλιδιώτη. Γιατί άλλο, γιατί ότι αύριο είναι μια μεγάλη μέρα για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο όμως, όχι μόνο. Είτε με όρους γεωπολιτικής θέλετε να το δείτε, είτε με όρους γεωστρατηγικής του πόσο ο καθένας, κάθε χώρα και κάθε ένωση πορεύεται. Έναν είναι βέβαιο ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δική του σημασία με παγκόσμια εμβέλεια. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται, θυμίζω, για έδρες στο Κογκρέσο, το οποίο απαρτίζεται από δύο σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Κάθε δύο χρόνια, και όταν αυτό γίνεται στη μέση τετραετούς προεδρικής θητείας, τότε ονομάζονται και ενδιάμεσες. Το Κογκρέσο, επίσης να σας θυμίσω, είναι αυτό που ψηφίζει τους εθνικούς νόμους. Η Βουλή αποφασίζει ποιοι νόμοι ψηφίζονται, ενώ η Γερουσία μπορεί να τους εγκρίνει ή να τους μπλοκάρει. Ακόμη επικυρώνει προεδρικούς διορισμούς και σπανιότερα διενεργεί έρευνα σε βάρος προέδρων. Η κάθε πολιτεία έχει δύο γερουσιαστές με εξαετή θητεία. Οι βουλευτές έχουν διετή θητεία και εκπροσωπούν μικρότερες περιφέρειες. Όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων παίζονται στις 8 Νοεμβρίου μαζί με το 1 τρίτο των εδρών της Γερουσίας. Επίσης, πολλές μεγάλες πολιτείες διενεργούν εκλογές για κυβερνήτη και τοπικούς αξιωματούχους. Αλλά εδώ το μείζον είναι ποιος θα είναι ο νικητής. Καλημέρα, κύριε Καλλιδιώτη. Καλημέρα, κύριε Σταχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Είναι όντως κρίσιμες αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές ή το λέμε εμείς δημοσιογράφοι για να έχουμε? Όχι, είναι πάρα πολύ κρίσιμες εκλογές, διότι όταν μια υπερδύναμη προβαίνει σε εκλογές, είτε είναι ενδιάμεσες είτε είναι για την εκλογή Προέδρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το τι παγκόσμια αντανάκλαση θα έχει. Για παράδειγμα, στο Ουκρανικό, ένα, για τα συμφέροντα της Ελλάδος, δύο, αλλά και φυσικά για το πώς θα διαμορφωθεί η εσωτερική διαίρεση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε να ξέρουμε εάν θα παραμείνουν οι υπερδύναμοι του πλανήτη. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική πτυχή, την οποία δεν την εξετάζουμε πολύ στην πατρίδα μας. Για να δούμε το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί έχουν ενδιαφέρον οι διεργασίες, πολλές φορές σηματοδοτούν εξελίξεις στον υπόλοιπο κόσμο. Ας κλείσουμε λίγο το μεγάλο παράθυρο. Έχει σημασία αν θα επικρατήσουν και στα δύο σώματα, Βουλή και Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί, ή αν θα διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία στη Γερουσία, έστω και με τη μία ψήφο της Αντιπροέδρου, η Δημοκρατική, για την υπόθεση που τη λέμε Ουκρανικό, αλλά είναι αντιπαράθεση Δύσης Ρωσίας και στο βάθος Κίνα? Κοιτάξτε, δείτε, όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, πιστεύω ότι ακόμα και αν νικήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι και στα δύο σώματα, πιο πιθανό είναι να νικήσουν βέβαια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έτσι όπως έχουν τα τώρα δεδομένα, και λιγότερο πιθανόν να κερδίσουν στη Γερουσία. Βέβαια, με τα ολισθήματα και την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, μην λέτε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, δεν θα αλλάξουν υπερβολικά πολλά. Ίσως να αλλάξει το ύψος της χρηματοδότησης που παρέχεται από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία, που δεν είναι ασήμαντο. Διότι για να συνεχίσει η Ουκρανία να διεξάγει τον πόλεμο εναντίον, τον αμυντικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας μέχρι σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, και οπλισμός και χρήματα τα οποία ήρθαν από τις ΗΠΑ ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τη συνέχεια αυτού του αγώνα. Όμως, όταν αντιμετωπίζει τέτοιο οικονομικό πρόβλημα στο εσωτερικό, τόσο υψηλό πληθωρισμό στο εσωτερικό οι ΗΠΑ, και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα του Pew Research Center, κατά πόσο είναι η κοινή γνώμη του μέσου πολίτη της Αμερικής αντέχει πλέον αυτό τον πληθωρισμό, μάλλον θα πάμε σε μικρότερες δαπάνες, εκταμιεύσεις δαπανών, και θα υπάρξει μια πίεση από ένα ισχυρό ποπουλιστικό ρεύμα το οποίο υπάρχει εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο βέβαια δεν είναι πλειοψηφικό ακόμα και το οποίο ελέγχεται από τον πρώην πρόεδρο Τραμπ, το οποίο πιστεύει σε έναν, ας το πούμε, απομονωτισμό, αν και είναι πολύ απλοϊκό έτσι όπως το θέτω, αλλά πάντως θέλει πολύ μικρή παρέμβαση στα εσωτερικά άλλων χωρών και δεν έχει καμία σχέση με το προωθητικό, ας πούμε, δόγμα των δημοκρατικών, οι οποίοι θέλουν να κάνουν εξαγωγή της φιλελεύθερης δημοκρατίας μέσω των όπλων. Άρα θα έχουμε ίσως περιορισμένη παρέμβαση στην Ουκρανία και θα υπάρξει πίεση να δοθεί διπλωματική διέξοδος στο αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία, κατά τη γνώμη μου.
βέβαια. Και για την Ανατολική Μεσόγειο και δι' για τα ελληνοτουρκικά, μπορούμε να πούμε κάτι? Εντάξει, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, δεν μπορώ να το κρύψω. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε τον Ρομπ Μενέντες, έτσι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και δίχως την πλειοψηφία των Δημοκρατικών, πιθανώς θα χάσει την προεδρία της Επιτροπής. Και βέβαια υπάρχει και ακόμα χειρότερο σενάριο, στην Πενσιλβάνια, ο υποψήφιος Μεχμέτ Οζ, Τούρκος επί της ουσίας, αφού εκεί γεννήθηκε και θαυμαστής του Ερντογάν, να λάβει την έδρα στη Γερουσία έναντι του αντιπάλου του σε μια πολιτεία που διακυβεύεται η πλειοψηφία της Γερουσίας. Αλλά κύριε Σαχίνη, θέλω να μου επιτρέψετε εδώ πέρα μια πολύ μικρή παρέμβαση, διότι κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτικών παρακολουθούν με αγωνία το τι θα γίνει στο Κογκρέσο για να μάθουν πόσο καυτή πατάτα θα είναι η πατάτα που θα πέσει στα χέρια τους για να το διαχειριστούν, το θεωρώ και ο λίγο κατάδια. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα ήρθε η κυρία Νούλαντ εδώ και λίγο πολύ μας είπε ότι δεν χρειάζεται EastMed, επί Biden δεν ήταν και επί Μενέντες, ας πούμε, στην Επιτροπή. Όταν η ίδια κυρία μας είπε ότι η Τουρκία συντελεί εξίσου με εμάς τον πόλεμο της Ουκρανίας επί προεδρίας Biden, δεν ήτανε. Τώρα που συνεχίζεται ακάθεκτος ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Τουρκία αποκομίζει ωφέλη και από τις δύο πλευρές, τόσο της ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας επί προεδρίας Biden, δεν είναι. Δηλαδή αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι καλό είναι να κοιτάζουμε τι κάνει βέβαια και η μεγάλη χώρα. Φυσικά θα επηρεάσει και εμάς σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά πρώτα απ' όλα μόνοι μας πρέπει να επιδιώξουμε να μην είμαστε δεδομένοι. Αυτό στην δική σας εκπομπή έχει υποθεί από πολλούς και διαφορετικών πεπιθήσεων αναλυτές, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η κοινή συνισταμένη, την οποία όμως η mainstream πολιτική στην Ελλάδα δεν την έχουν λάβει τόσο σοβαρά όσο χρειάζεται, διότι μπαίνουμε σε έναν πάρα πολύ επικίνδυνο κόσμο. Είμαστε τυχεροί που εξελέγει ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, όμως από εκεί και πέρα το ότι είμαστε τόσο δεδομένοι για όλους τους συμμάχους μας κάνει μόνο κακό στην Ελλάδα, σε μια Τουρκία η οποία εν τέλει αποκομίζει από όλες τις πλευρές του πολέμου. Άρα η πίεση πάει στο δεδομένο, λέτε, και όχι στο κακό, ας το πούμε έτσι, παιδί, όπως το λέμε εμείς. Μα να σας πω και κάτι. Εγώ σας λέω ότι εξελέγεται ο κύριος Οζ, διότι υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία και στο διαδίκτυο και παντού και μεγάλη ανησυχία. Ο κύριος Οζ, καταρχήν, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με ζητήματα τα οποία άπτονται της Τουρκίας. Και θα πρέπει να απολέσει, νομίζω, την τουρκική του υπηκότητα. Άρα αυτό, εντάξει, είναι ένα δεδομένο. Το άλλο δεδομένο όμως είναι ότι είτε είναι ο Ως, είτε είναι ο Μενέντες, είτε είναι ο ίος δίποτε, όταν εσύ δεν έχεις φτιάξει, ενώ βλέπεις την Τουρκία απέναντί σου να μεγαλώνει συνεχώς την δικιά σου αμυντική βιομηχανία τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια που συμβαίνει αυτό με την Τουρκία. Δεν σου φταίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυρία Νούλαντ, παρόλο που την κατηγόρησα προηγουμένως. Χθες εσύ ο ίδιος αποκλειστικά. Και θέλω να κλείσω αυτό. Ναι, καλά κάνετε και κλείνετε. Άλλωστε, ο κύριος Τσούνης χθες στη συνέντευξή του το είπε. Ο ελληνικός στρατός. Το είπε. Το είπε και σαν Αμερικανός και σαν ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές. Αυτές τις ενδιάμεσες, το εσωτερικό. Γιατί προφανώς αυτές οι εκλογές λειτουργούν και ως μια ετοιμιγορία για τις επιδόσεις του Προέδρου, ο οποίος έχει πολλές αρεσιμότητες από γκάφα σε γκάφα, για την ίδια την υγεία έχει αρεσιμότητες, ναι, σε μια αλήθεια περίοδο που το κυβερνών κόμμα φαίνεται να χάνει έδρες. Το κλίμα όμως είναι ούτως ή άλλως πολλωμένο. Πολλοί λένε είναι εμφυλιοπολεμικό και όχι μόνο μεταξύ ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών, αλλά και ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο σημαντικό από αυτά τα οποία θα συμβούν στην Ουκρανία όσον αφορά το εσωτερικό, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτείων, και από αυτά τα οποία θα συμβούν οπουδήποτε αλλού. Διότι έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές κάποιοι, ας πούμε στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν πρέπει, ας πούμε, να το κρύψουμε, υπάρχει μεγάλο φιλορωσικό αίσθημα υπέρ με τη Ρωσία. Ξέρετε που εδράζεται αυτό το φιλορωσικό αίσθημα, κύριε Σαχίνη? Γιατί δεν αναλύεται συχνά αυτό με αλφαγιώτα? Εδράζεται στο γεγονός ότι πάρα πολλοί δυτικοί πλέον, απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν εισακούγονται και απογοητευμένοι για το πώς πηγαίνει η Δύση,
του απαντάνε, μα για ποια Δύση? Για ποια Δύση? Ποια είναι η Δύση η οποία είναι ανώτερη, ας πούμε, για παράδειγμα, σχέση με την αυταρχική Ρωσία, όταν μπαναρεί λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν σε αφήνει να εκφραστείς, όταν σου δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, όταν αγανακτείς όπως στον Καναδά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, επομένως, αυτά ξεκινάνε από τις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή. Έχει αγοράσει το Twitter ο Elon Musk. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, γενικότερα και για τις εκλογές στην Αμερική, αλλά πιστεύω και για την ελευθερία του λόγου γενικότερα. Βλέπετε ότι συντονισμένα τα συστημικά μέσα μαζικής επικοινωνίας προβάλλουν μισές ειδήσεις για αυτά τα οποία κάνει ο Musk. Διότι καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός πρόκειται να αφήσει ελεύθερα τα κοινωνικά δίκτυα. Και ελεύθερα τα κοινωνικά δίκτυα σημαίνει ελεύθερο προφανώς και τον λογαριασμό του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος δεν το επιτρέπεται να έχει λογαριασμό, αλλά το επιτρέπεται στον Χομεϊνί του Ιράν, έτσι, ο οποίος προβαίνει σε σκληρές αντισημιτικές δηλώσεις στυλ εθνοκάθαρσης, αλλά απαγορεύουμε τον λογαριασμό εν ενεργεία Προέδρου που ήταν τότε ο Πρόεδρος Τραμπ. Λοιπόν, άρα πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα όπου στις εκλογές της ενδιάμεσης, το οποίο ταυτόχρονα συνοδεύεται από το τι έγινε πριν από 2 χρόνια, διότι το μεγαλύτερο μέρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν θεωρεί ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχασε δίκαια τις εκλογές κατά τις προηγούμενες προεδρικές, δηλαδή πριν από 2 χρόνια. Γιατί δεν θεωρεί ότι τις έχασε δίκαια? Διότι στα swing states, δηλαδή στις πολιτείες εκείνες όπου υπάρχει αμφιρέπεια για το αν θα νικήσουν οι δημοκρατικοί ή οι ρεπουμπλικάνοι, σε σχέση, ας πούμε, με άλλες πολιτείες όπως το Τέξας που στάνταρ ψηφίζουν ρεπουμπλικάνους ή τη Νέα Υόρκη που στάνταρ ψηφίζουν δημοκρατικούς. Σε αυτές λοιπόν τις πολιτείες με αμφιρέπεια, στο τέλος και κατά το πρωί, μπήκανε μαζικά επιστολικές ψήφοι που κατά 90% οι επιστολικές ψήφοι αυτές ήταν υπέρ των δημοκρατικών, ενώ πριν κλείσει η κάλπη όλα έδειχναν ότι θα νικήσουν οι ρεπουμπλικάνοι. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, εγώ δεν λέω ότι ήταν γενοθεία ή όχι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Λέτε όμως τι εντύπωση έμεινε στην πλειοψηφία των ρεπουμπλικανών, ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οδήγησε και στα επεισόδια στο Καπιτόλιο, τα πένα παράδεκτα βέβαια, αλλά γενικότερα έχει δημιουργήσει μια ένταση, η οποία αυτή η ένταση είναι η εξής, αποκωδικοποιείται ως εξής. Όταν εμείς οι λευκοί, έτσι, της εργατικής τάξης αποφασίσαμε μία φορά να εισακωστούμε, διότι οικονομικά δεν είμαστε καλά, διότι εναντίον μας έχουν εξαπολυθεί όλη η πολιτική ορθότητα κτλ. Κτλ. Τότε αποφασίσατε να μας φημώσετε με το χειρότερο τρόπο. Αυτή είναι η αντίληψη του μέσου ρεπουμπλικάνου. Και ενώ ο πρόεδρος Biden υπεσχέθη ότι θα είναι ο πρόεδρος της Ένωσης, δηλαδή ο πρόεδρος που θα ενώσει όλους τους Αμερικανούς πολίτες, στην ουσία δεν έκανε αυτό. Στην ουσία, αν θυμάστε πριν λίγο καιρό, με τη λεγόμενη κόκκινη ομιλία του που είχε από πίσω ένα κόκκινο φόντο και θύμιζε τις ταινίες Hunger Games, έτσι. Σε αυτό το φόντο είπε ότι ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ είναι λανθάνοντες φασίστες. Και όταν τον εγκάλεσαν και του είπατε, μα τι λέτε, ο μισός πληθυσμός, οι ρεπουμπλικάνοι δηλαδή, είναι λαθάνοντες φασίστες? Όχι, λέει, απλά την πλειοψηφία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος την έχει καταλάβει μια μειοψηφία, ας πούμε, η οποία είναι λαθάνοντες φασίστες εννοώντας τους τραμπικούς. Η αλήθεια είναι όμως ότι η πλειοψηφία, η συντριφτική πλειοψηφία πλέον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι τραμπική. Καταλάβατε. Και όλους τους περισσότερους υποψηφίους είναι υποψήφοι του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα δεν μπορείτε να λες τους μισούς πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών φασίστες εμέσως. Άρα λοιπόν, λέτε ότι υπάρχει ακραία πόλωση αυτή τη στιγμή. Ακραία. Ακραία πόλωση, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια διάχυτη υποβόσκουσα ένταση, η οποία είναι πάρα πολύ πιθανώς, ναι, να ξεσπάσει σε εκεί που τα αποτελέσματα θα είναι αμφίροπα. Για παράδειγμα στην Πενσιλβάνια. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και επεισόδια, λέτε, εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει γενικότερα, εκεί που μπαίνουν οι επιστολικές ψήφοι, καταλαβαίνετε, δηλαδή επιστολική ψήφη τι σημαίνει? Ότι εγώ ψηφίζω από μακριά.
Δεν πάω δηλαδή με την ταυτότητά μου να μεταυτοποιήσει εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος που είναι στο εκλογικό κέντρο και ψηφίζω δι' αυτού του τρόπου. Λοιπόν, αυτό κατά τη δική μου εκτίμηση δικαίως οδηγεί σε κάποια αμφισβήτηση, εν πάση περιπτώσει, ασχέτως εγώ δεν λέω ότι όλες οι πιστευτικές ψήφοι μπορεί να είναι πραγματικές. Δηλαδή το 100% δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή να φανεί κιόλας ότι η γυναίκα του Κέσαρος είναι τίμια. Καταλάβατε, σε μια εκλογική διαδικασία η οποία είναι τόσο τεταμένη. Επίσης, έχουμε το ζήτημα της εγκληματικότητας, η οποία σε διάφορες πολιτείες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Υόρκη, προπήλαιο των δημοκρατικών, η οποία έχει εκτοξευτεί κατά 14%, ο αριθμός των δολοφονιών διαβάζω εδώ κατά 35%. Το ίδιο συμβαίνει και στη Washington DC. Και όλο αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα πήγε να χαϊδέψει μέσω του κινήματος Black Lives Matter τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι φώναζαν μη χρηματοδοτήστε την αστυνομία ή αποχρηματοδοτήστε την αστυνομία, το οποίο στα αγγλικά ήταν το λεγόμενο σύνθημα Defund the Police. Λοιπόν, αυτά όλα καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν μεγάλες εντάσεις. Υπάρχουν debate επίσης πολύ σοβαρά για τα ανήλικα παιδιά, το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα, σας είπα, τα οποία αισθάνονται δυσφορία φύλου και αν μπορούν ή δεν μπορούν να προβούν σε εγχείρηση αλλαγής φύλου ενώ είναι ανήλικα. Δηλαδή αυτά όλα τα ζητήματα, δηλαδή κατά τη δική μου εκτίμηση, η άκρα αριστερά έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του Δημοκρατικού Κόμματος και οδηγεί σε πολύ τεταμένες καταστάσεις. Και από την άλλη θα σας πει κάποιος και η άκρα δεξιά του Ρεπουμπλικανικού, εξού και η πόλωση λοιπόν. Αυτό κοιτάξτε θα σας πει. Κοιτάξτε να δείτε. Η άλλη πλευρά. Ξέρετε γιατί διαφωνώ σε αυτό. Γιατί το δικαίωμα στην άβλωση είναι ένα θέμα, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι σε απόλυτη σχάση η αμερικανική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Ακούστε, το δικαίωμα, οι Ρεπουμπλικάνοι όμως εκεί πέρα στην άβλωση, ναι, συμφωνώ ότι το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε λίγο περίεργα σε εκείνο το σημείο. Ένα δικαστήριο του οποίου την ηγεσία είναι από τις τελευταίες πράξεις του Τραμπ. Να τα λέμε όλα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μα αυτό νομίζω ότι εξυπακούεται. Ναι, προφανώς. Ήταν από την επιλογή του Τραμπ. Όμως, επί της ουσίας, δεν στέρισε το δικαίωμα επιλογής από κανέναν παρά τα αυτά που εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι ήταν ακραία σε ένα βαθμό πολιτική. Όμως, επί της ουσίας το άφησε στην κάθε πολιτεία να αποφασίζει αν θα επιτρέπει ή δεν θα επιτρέπει ή μέχρι ποια εβδομάδα θα επιτρέπει την άμβλωση ή όχι. Έτσι, δεν είναι ότι την απαγόρευσε γενικώς και ορίστως. Λοιπόν, διότι αυτό ακούσαμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Καλυβιώτη, πάντως ότι υπάρχουν. Η οικονομία παίζει προφανώς, όπως το είπατε, το μεγάλο ρόλο εδώ, πληθωρισμός, ακρίβεια, αλλά υπάρχουν και τα κοινωνικά ζητήματα. Η ατζέντα της αριστεράς από τη μία στο Δημοκρατικό Κόμμα, η ατζέντα των υπερσυντηρητικών από την άλλη στο Ρεπουμπλικανικό. Ένα είναι όμως βέβαιο. Και εκεί θέλω, γιατί θα τα πούμε αμέσως μετά τις εκλογές. Δηλαδή, φαντάζομαι την Τετάρτη, ή αν δεν έχουμε ασφαλές αποτέλεσμα, που δεν νομίζω, θα τα πούμε την Πέμπτη. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω. Κατά το μάλλον ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται ότι κερδίζουν τη Βουλή. Μάλιστα. Είναι πιθανό να κερδίζουν και τη Γερουσία ή οριακά να τη χάνουν. Λιγότερο πιθανό. Μάλιστα. Λιγότερο. Αλλά βρίσκονται σε μία άνοδο. Λιγότερο. Αυτό είναι προϋπόθεση κατά τη γνώμη σας ικανή και θα δούμε, για να το θέσω διαφορετικά, έχει άλλον υποψήφιο το Ρεπουμπλικανικό ή θα πάει με Τραμπ. Εντάξει, κατά 90% όπως φαίνεται, διότι έκανε δήλωση. Κατά τις 14 Νοεμβρίου θα πιστωθεί το καλό αποτέλεσμα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ο Τραμπ, διότι όλοι οι περισσότεροι υποψήφοι είναι δικοί του. Mm-hmm. Δηλαδή χρησμένοι από τον ίδιο και γι' αυτό κέρδισαν. Μάλλον 14 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα του, λέω μάλλον. Έτσι, αλλά αυτό άφησε να εννοηθεί. Και η αλήθεια είναι, αυτό όμως που θέλω να συνεχίσω, παρακαλώ, να πω κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέτε ότι συμφωνώ μαζί σας, υπάρχει και ένα κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας το οποίο είναι υπερσυντηρητικό. Ασχέτως αν εγώ είμαι conservative, δηλαδή είμαι συντηρητικός. Παρά τα αυτά, η αριστερά έχει πάει τον άξονα τόσο αριστερά, όπου πράγματα τα οποία θεωρούνταν δεδομένα πριν από 20 χρόνια, κύριε Σαχίνη, να θεωρούνται ακροδεξιά. Καταλάβατε τι σας λέω. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Matt Walsh, ο οποίος είναι από τους πιο διάσημους YouTuber Αμερικανούς στη ΣΥΠΑ, έκανε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube. Δεκάδες εκατομμύρια, για να μην πω εκατοντάδες.
με το απλούστατο ερώτημα τι είναι γυναίκα. Έτσι. Και πήγαινε σε ακτιβιστές, στα camps των πανεπιστημίων, των Ivy League και όλα τα πανεπιστημίων, έτσι, Harvard και τα λοιπά, και ρωτούσε τι είναι γυναίκα. Και δεν το απαντούσε κανένας, δηλαδή δεν το απαντούσε με βάση το βιολογικό της χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο σχετικισμός, σας το έχω ξαναπεί, οδηγεί, θυμίζει κοινωνίες σαν το τέλος της πτώσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κύριε Σαχίνη. Σαφές αυτό. Σαφές. Όταν σχετικοποιούμε τα πάντα, δεν υπάρχουν κοινές παραδεδεγμένες αλήθειες, πόσο θα συνεχίσει αυτή η κοινωνία. Πείτε μου εσείς. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, δώστε μια γρήγορη απάντηση. Προέρχεται κατά την άποψη του ομιλούντα αυτή η εγκληματικότητα στις ΗΠΑ επειδή αφοπλίζεται η αστυνομία ή δένονται τα χέρια της ή επειδή οι κοινωνικές ανισότητες έχουν εκτροχιαστεί εντελώς σε μια χώρα που παράγει υδρογονάνθρακες, η βενζίνη από 0,90 το γαλόνι πήγε στα 3,50. Αυτό δεν επιδρά στις διάφορες κοινωνικές ομάδες και δεν τις οδηγεί τελικά σε κρισιακά φαινόμενα? Όχι. Κατά τη γνώμη μου, ο λόγος για τον οποίο η εγκληματικότητα έχει ανέβει στη ΣΥΠΑ είναι διότι εξαιτίας όλου αυτού του κινήματος του Defund the Police, δηλαδή της αποχρηματοδότησης της αστυνομίας, έφτασαν σε ένα σημείο κιόλας που σε κάποιο στη Washington έγινε σε ένα βαθμό, δηλαδή μείωσαν τον πάθος της αστυνομίας. Έφτασαν σε ένα σημείο, νομίζω, και οι αστυνομικοί, οι οποίοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ, ιδίως σε πολιτείες των δημοκρατικών που το απαιτούν αυτό. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Λυπάμαι που το χωρίζω σε δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους. Θα πείτε αυτό που θέλετε εσείς. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να βάλω και τα ερωτήματα των ακροατών. Θέλω να κλείσουμε σήμερα για τους ρεπουμπλικάνους. Το πεδίο φαίνεται ότι είναι καθαρό. Mm-hmm. Για τους δημοκρατικούς θα πάνε με Biden, δεν νομίζω. Το βλέπω δύσκολο. Ο Biden για τις ελίτ ήταν επαρκής στο να χρησιμοποιηθεί όσο χρειαζόταν. Στην αρχή ήταν μια τιμητική υποψηφιότητα και μια υποψηφιότητα η οποία ας πούμε αναπλήρωνε, υποτίθεται την άκρα, όχι αναπλήρωνε, δεν άφηνε την άκρα αριστερά, τύπου Κορτές, να το πω για όποιους από τους φίλους γνωρίζονται, την Οσκάρη Κορτές, η οποία έχει πραγματικά σταλινικές αντιλήψεις, παρόλο ότι βρίσκεται στην ΣΥΠΑ, έτσι, το οποίο είναι απίστευτο. Ήταν λοιπόν μια υποψηφιότητα και τιμητική από τη μία, διότι δεν πίστευαν ότι θα νικήσει τον Τραμπ. Ο Τραμπ προηγείται εκείνη την περίοδο 7 μονάδες πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Και από την άλλη ήταν μια υποψηφιότητα για να μην πάρουν το χρήσμα ακροαριστερές υποψηφιότητες. Δεν τον βλέπω να συνεχίζει, διότι ο άνθρωπος προφανώς έχει κάποια ζητήματα υγείας, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να χαιρετά ανθρώπους στον αέρα, να μιλάει σε κάποιους, να ξεχνάει πράγματα, δηλαδή είναι σε μια κατάσταση υγεία του η οποία είναι λίγο έτσι και λυπηρή, να το θέσω. Επομένως δεν νομίζω θα πάνε. Τώρα ποιον θα χρήσουν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα και νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει ο Τραμπ. Αν δηλαδή ο Τραμπ αποφασίσει να διεκδικήσει ξανά το χρήσμα, σίγουρα δεν θα πάει κανένα εναντίον του, δηλαδή ούτε ο DeSantis της Φλόριντα θα τολμήσει να κατέβει εναντίον του Τραμπ για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θα είναι ουσιαστικά μόνος υποψήφιος. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να λάβουν μια σοβαρή απόφαση δημοκρατική. Η απόφαση αυτή έχει να κάνει με το εξής. Είναι διατεθειμένοι να βάλουν έναν υποψήφιο όπου σε περίπτωση που το αποτέλεσμα έρθει πολύ κοντά θα οδηγήσουν τη ΣΥΠΑ σε πιθανό εμφύλιο? Είναι τόσο απλό. Αν είναι διατεθειμένοι, θα δούμε και τις προθέσεις. Θα είναι πολύ σκληρή μάχη η επόμενη. Θα είναι σκληρή μάχη. Θα είναι πολύ σκληρή μάχη και θα, αν οι δημοκρατικοί αποφασίσουν να βάλουν κάποιον ο οποίος δεν θα είναι τιμητική υποψηφιότητα, να το θέσω έτσι. Αλλά θα είναι ανοιχτής κόντρας με τον Τραμπ, λέτε. Τότε εκεί ούτε ο Τραμπ είναι άνθρωπο, είναι άνθρωπο με έντονα ναρκιστικά στοιχεία, έτσι, ο οποίος δεν πρόκειται ούτε να αποδεχτεί την ήττα του, να σας το πω έτσι, με τίποτα. Είναι, σας το λέω, είναι βέβαιο, ιδίως όταν θεωρεί ότι ιτήθηκε με νοθεία τις προηγούμενες εκλογές, και σίγουρα δεν θα το αποδεχτεί το 70% του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα τα πούμε, αποτιμώντας το αποτέλεσμα. Εκεί γύρω στις 11.30. Διαφορετικά την Πέμπτη, αν δεν έχουμε οριστική καταγραφή, αν είναι οριακά και ξαναδιαβάζουν πάλι τις ψήφους. Το έχουμε ζήσει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο διάστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καλυβιώτη, να είστε καλά. Και εγώ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.